κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Κλειδώνει τα προαπαιτούμενα και τα μέτρα που θα ληφθούν και θα υλοποιηθούν μέσα στις επόμενες 40 ημέρες. Σήμερα το Euroworking Group, τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Eurogroup. Σε ασφιχτική κατάσταση στα νοσοκομεία όλης της χώρας και της Κρήτης. Ξεπέρασαν το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη του ελληνικού δημοσίου προς τους προμηθευτές της δημόσιας υγείας. Διαμαρτύρονται για το μεταφορικό τους κόστος οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και προχώρησαν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του σταθμού επιβίβασης και αποβίβασης του αστικού κτέλ στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς των Χανίων. Έληξε η προθεσμία για την κατάθεση των υποψηφιωτήτων για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Ποιοι διεκδικούν τη θέση του Προέδρου του κόμματος και ποιοι έμειναν τελικά εκτός. Ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στη Νέα Υόρκη με κυβερνητικά στελέχη να αποτιμούν θετικά τις επαφές που είχε με ξένους παράγοντες, τονίζοντας ότι η χώρα ξαναμπαίνει στο διεθνές πλαίσιο, φιλοδοξώντας να είναι μέρος της λύσης και όχι των προβλημάτων. Παράλληλα, σημειώνουν ότι ο Πρωθυπουργός άνοιξε μια σειρά ζητημάτων, μεταξύ των οποίων το χρέος, τα ενεργειακά, το προσφυγικό και τα εθνικά θέματα. Ικανοποίηση επικρατεί στο κυβερνητικό στρατόπεδο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα να σημειώνουν ότι μέσα από τις πυκνές επαφές που είχε, αναβάθμισε τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές στερέωμα και αναδείχθηκε το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής μιας αναπτυξιακής ατζέντας. We have to realize that we need a global financial and economic system oriented to fostering national growth strategies and our post-2015 development agenda. We have to discuss the issue of debt restructuring in all competent fora, including this one, in connection to developing growth and not austerity strategies. Για το προσφυγικό, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι το μέλλον της Ευρώπης δεν μπορεί να οικοδομηθεί υψώνοντας τείχη. Nevertheless, the people of Greece showed their solidarity in providing food and shelter to the refugees. In cooperation with the European Union and other international organizations, we are doing all we can to manage these flows in an effective and humane way. We do not believe that the future of Europe or the future of our world can be built on ever higher walls or children dying and at our doorsteps. Μία από τις τελευταίες συναντήσεις του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη ήταν με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο. Χαίρομαι ότι είχαμε την επίσκεψή σας και χθες το βράδυ που σας είπα ότι μείνατε ως το τέλος. Αυτό είναι σημαντικό, διότι η πολιτική εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις μιλούν και φεύγουν. Εσείς μείνατε ως το τέλος. Δεν ακούνε, μόνο μιλάτε. Σεβασμιότατα, σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή και για τα καλά σας λόγια. Μας είναι εξαιρετική η σημασία της παρουσίας της Εθνοθόδοξης Εκκλησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και το έργο σας. Πολύ σημαντικό, διότι στηρίζει τις προσπάθειες της χώρας και την διάδοση των αξιών του ελληνισμού. Ταυτόχρονα στηρίζει και τους ομογενείς μας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα κούμπι. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός. Αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης. And I think it's fair to say you have been the leader. And it's been a very difficult fight, but you've been courageous, you've been consistent, and your voice is having a very big impact around the world to change understanding what we have to do to truly create an inclusive economy. So for that, I want to thank you on behalf of the people of this country, many of whom agree with you. So we have common principles, common values, and I think that this is very, very important, especially these days when in my country there are these waves of refugees that needs our help and hospitality. And this is the main message we want to give, that it is necessary to put these principles of humanity over the other
principles or the other ideas, I think that people have to be over the gate of the money. And this is the main method we have to give. The common method we have to give. Πρωτού αναχωρήσει για την Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το σημείο 0, όπου ήταν η δίδυμη πύργη. Οι μεγάλες αλλαγές προς το χειρότερο έρχονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων, αρχής γενομένης από μέσα Οκτωβρίου. Αποτέλεσμα των επερχόμενων αυτών αλλαγών θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι να βρεθούν αντιμέτωποι με αύξηση επιτοκίου, μείωση του αριθμού των δόσεων, ακόμη και με απώλεια της ρύθμισής τους, εάν δεν έχουν πληρώσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη ρύθμιση των 100 δόσεων στο πλαίσιο της ανάγνωσης των προγραμματικών δηλώσεων, οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών δεν κρύβουν την ανησυχία τους ότι οι αλλαγές που επιβλήθηκαν στη ρύθμιση από την Τρόικα θα οδηγήσουν τελικώ σε κατακόρυφη μείωση του αριθμού των οφειλετών που θα παραμείνουν εντός ρύθμισης. Και αυτό γιατί αναμένονται σημαντικές αλλαγές αυτά που ισχύουν σήμερα, καθώς και αυστηροποίηση των κριτηρίων. Μεγάλες ανατροπές αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να έχουμε στη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία ομολογουμένως ήταν η πιο ευνοϊκή ρύθμιση που έχει γίνει μέχρι σήμερα. Όμως δεν φαίνεται να κράτησε πολύ και έτσι με τις επόμενες, έχει ήδη ψηφιστεί. Έτσι ετοιμάζεται να έχουμε αλλαγές τόσο στην αύξηση του επιτοκίου με το οποίο έχει επιβαρυνθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, μείωση του αριθμού των δόσεων, αλλά και για πολλούς φορολογούμενους την απώλεια της ρύθμισης. Η πρώτη βασική αλλαγή που αφορά στην αύξηση του επιτοκίου έχει ήδη γίνει γνωστή, ενώ τη δεύτερη τη σχεδιάζουν ακόμη στο Υπουργείο Οικονομικών με στόχο να μην προκύψει μεγάλη επιβάρυνση. Είναι ξεκάθαρο ότι το επιτόκιο ανεβαίνει από το οποίο έχει η ρύθμιση επιβαρυνθεί, γίνεται από 3 σε 5% για όλους όσους έχουν χρέη ρυθμισμένα πάνω από 5.000 ευρώ. Ενώ για όσους έχουν κάτω από 5.000 ευρώ, το επιτόκιο για να διατηρηθεί χωρίς επιβάρυνση επιτοκίου θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, ο φορολογούμενος να έχει περιουσιακά στοιχεία κάτω από 150.000 ευρώ, εισοδηματικά να μην υπερβαίνει το ετήσιο εισόδημά του τα 10.000 ευρώ, και ο φορολογούμενος να μην ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Για τη δεύτερη αλλαγή, το Υπουργείο Οικονομικών τήρησε γη ηχθείως. Η αλλαγή αυτή ορίζει ότι μέχρι τις 14 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν θεσπιστεί κριτήρια βάσει των οποίων θα καθορίζονται εκ νέου οι δόσεις που θα έχει στη διάθεσή του ο οφειλέτης για να εξοφλήσει την οφειλή του. Εκτιμάται πάντως ότι με τις αλλαγές που θα ισχύσουν, σημαντικός αριθμός οφειλετών θα απενταχθεί από τη ρύθμιση. Η ρύθμιση χάνεται για όσους έχουν χρέη, χρωστούν τρέχοντες ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 3 μήνες. Μάλλον αυτοί απεντάσσονται. Τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη ο συνδυασμός των αλλαγών στη ρύθμιση των 100 δόσεων? Αν ο οφειλέτης που χρωστάει 5.000 ευρώ ζήτησε να πληρώσει σε 96 δόσεις, τότε σήμερα πληρώνει 52,34 ευρώ το μήνα στην εφορία. Αν σε αυτό τον οφειλέτη επιβληθεί επιτόκιο 5% και μειωθεί ο αριθμός των δόσεων στις 72, η μηνιαία δόση θα διαμορφωθεί στα 80,8 ευρώ. Δηλαδή η ετήσια επιβάρυνση θα ξεπεράσει τα 340 ευρώ. Κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή κατάφερε να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες 50 υπογραφές για την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έσπευσε τρέχοντας το απόγευμα της Παρασκευής στα γραφεία του κόμματος στη Συγκρού για να την καταθέσει. Οι υποψήφοι αρχηγοί είναι συνολικά 4, καθώς μετά τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη τις δικές τους υποψηφιότητες κατέθεσαν νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Είχα πει από την αρχή, από τη Δευτέρα που πήρα αυτή την απόφαση, ότι θα κάνω την προσπάθεια να συλλέξω τις 50 υπογραφές για να καταθέσω επίσημα αίτημα υποψηφιότητας για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα μια από τις πιο συγκινητικές εβδομάδες της ζωής μου. Ήταν η διαδικασία της συλλογής των υπογραφών, κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Κατορθώθηκε την τελευταία στιγμή στην κυριολεξία. Ευχαριστώ την ΚΕΦΕ που δέχθηκε να εξετάσει την υποψηφιότητά μου παρότι μπήκαμε 3-4 λεπτά καθυστέρηση. Μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί να ήταν και 8 για να είμαι ακριβής, δεν θέλω να κατηγορήσω το κόμμα καθ' οδήποτε περίπτωση. Και ακόμα και αν έπαιρναν την άλλη απόφαση και εμένα στο τυπικό γράμμα του νόμου, εγώ δεν θα έφερα καμία αντίρρηση.
πάνω απ' όλα η Νέα Δημοκρατία, η ενότητά της και όλοι κοπιάζουμε για να πάει μπροστά και να μεγαλώσει και να πάρει ξανά την εξουσία. Γιατί πιστεύουμε ότι εμείς και οι ιδέες που εκπροσωπούμε θα κάνουν την Ελλάδα ξανά σπουδαία. Κύριε Γεωργή, πόσες είχατε βρει και πόσες σας έλειπαν στο τέλος? Από τις 3 η ώρα περίπου μου έλειπαν 5 υπογραφές, οι οποίες μαζεύτηκαν τα τελευταία 20 λεπτά. Τα τελευταία 20 λεπτά, όταν κάποιοι φίλοι κατάλαβαν ότι δεν θα μπορούσα να καταθέσω, ξαφνικά άρχισαν να σπέβδουν να στέλνουν τις υπογραφές. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι αισθάνομαι ταυτισμένος μαζί της. Την υπηρετώ από τότε που ιδρύθηκε. Και είμαι μέσα στη Νέα Δημοκρατία και στα πάνω της και στα κάτω της. Και στις χαρές της και στις στενοχώριες της. Δεν την παρέτησα ποτέ. Ούτε απομακρύνθηκα όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στα κάτω της. Αντιθέτως, ήμουν πάντα παρόν. Ήμουν πάντα στην πρώτη γραμμή. Ήμουν πάντα στα δύσκολα. Κάποιοι άλλοι έγιναν απολύτικοι και αμέτωχοι τα τελευταία χρόνια στα νεοδημοκρατικά δρόμενα, επειδή το κομματικό χρώμα είχε θαμπώσει. Κανείς δεν μπορεί να καπηλεύεται την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κανείς. Η ενότητα είναι διασφαλισμένη από την ίδια τη διαδικασία. Ο κύριος Μεμαράκης τον σέβομαι, τον τιμώ, είναι 30 χρόνια στην παράταξη, ήταν πρόεδρος στον ΕΔΟ, όταν εγώ ήμουν με κοντά παντελονάκια στη Μακή. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι πιο νεοδημοκράτης από ότι είμαι εγώ. Δεν είναι. Απλά εγώ είμαι νεότερος. Ούτε εγώ έφυγα ποτέ από την Νέα Δημοκρατία. Δεν έφυγα ποτέ από την Νέα Δημοκρατία. Έχουμε διαφορετική αντίληψη όμως. Έχουμε άλλη αντίληψη. Έχουμε άλλη αντίληψη. Αλλά δεν είναι πιο νεοδημοκράτης από μένα. Το ίδιο νεοδημοκράτες είμαστε. Το τονίζω αυτό και με τον ίδιο τρόπο. Αυτό. Θα διασφαλίσουμε την ενότητα της παράταξης εάν μας επιλέξουν. Όχι, δεν κινδυνεύει. Δεν θέλω να κινδυνεύει η ενότητα της παράταξης. Debate θα δεχτείτε? Όχι, θα δεχτείτε. Το ζητώ οποιαδήποτε. Το debate, ξέρετε, έχει και μια έννοια αντιπαράθεσης. Συζήτηση. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους 50 ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν με την υπογραφή τους και είμαι σήμερα εδώ. Αυτό που βιώνει η χώρα μας δεν είναι απλά μια κρίση. Είναι παρακμή. Και η απογοήτευση των πολιτών δεν έχει να κάνει μόνο με τα οικονομικά. Έχει να κάνει και με την έλλειψη οράματος. Χρειαζόμαστε μια άλλη νοοτροπία. Χρειαζόμαστε τη στήριξη και την επιβράβευση της δημιουργικότητας. Και κυρίως ένα κράτος που να λειτουργεί. Μια δημοκρατία νέα. Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας. Σε ασφυκτική κατάσταση στα νοσοκομεία όλης της χώρας και της Κρήτης ξεπέρασαν το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη του ελληνικού δημοσίου προς τους προμηθευτές της δημόσιας υγείας. Μια ασφυκτική κατάσταση διαμορφώνεται στα οικονομικά των ΟΤΑ, καθώς τη στιγμή που επιχορηγήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση εμφανίζονται μειωμένες κατά 667 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2015, συγκριτικά με την αντίστοιχη του 2014, οι μη αποδοθέντες πόροι των ΚΑΠ ανέρχονται στα 257 εκατομμύρια ευρώ. Από την πλευρά της ΙΚΕΔΕ θεωρεί προφανές ότι στο πρόγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα πρέπει οι Δήμοι να είναι σε προτεραιότητα. Οριακά λειτουργούν οι Δήμοι της χώρας με τα στοιχεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος για τη μείωση των επιχορηγήσεων προς τους ΟΤΑ να είναι απογοητευτικά. Μόνο για το πρώτο επτάμηνο του 2015 η επιχορήγηση που έλαβε η αυτοδιοίκηση μειώθηκε στα 1,7 εκατομμύρια ευρώ από τα 2,4 εκατομμύρια το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Οι περικοπές που έχουν γίνει στην αυτοδιοίκηση είναι άνευ προηγουμένου, δηλαδή δεν συγκρίνεται με κανένα υπουργείο, με κανένα άλλο φορέα της κεντρικής και γενικής κυβέρνησης σε σχέση με αυτά που προσφέρουν πάλι οι Δήμοι και ειδικά σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κομμάτι και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Που αν δεν υπήρχαν οι Δήμοι, ξέρετε πανελλαδικά, αυτό το σύστημα θα είχε καταρρεύσει. Τελείως. Ακούμε λοιπόν τώρα ότι εν ώψη του νέου προϋπολογισμού προτίθεται πάλι να κάνουν περικοπές στους λεγόμενους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, αυτή την τακτική επιχορήγηση. Εάν έχουν σκοπό να το κλείσουν τελείως, πρέπει να είναι μια σαφή απόφαση ότι θα πρέπει να πούνε ότι οι Δήμοι, ξέρετε κάτι, δεν σας δίνουμε τίποτα. Τελειώνει η ιστορία, κάνετε ό,τι καταλαβαίνετε, να το πω έτσι απλά και σχηματικά. Το αντίθετο πρέπει να συμβεί, θα έλεγα. Ακριβώς να δώσουν λεφτά κάποια στους Δήμους από αυτά που τους έχουν παρακρατήσει, για να μπορούν οι Δήμοι να είναι στοιχειοδός λειτουργικοί, γιατί ο Δήμος είναι, αν θέλετε, το πρώτο καταφύγιο του Δημότη. Το παράπονό του, η ανάγκη του, η καθημερινότητά του. Επισήμως, οι περικοπές στην τακτική επιχορήγηση των Δήμων φτάνουν το 65%, ενώ σε ό,τι αφορά τη ΣΑΤΑ ξεπερνούν το 80%.
Όλα αυτά ενώ οι Δήμοι είναι αυτοί που έχουν συμβάλει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης στη δημοσιονομική εξυγίανση. Και σήμερα που μιλάμε, ενώ αποδίδεται σε μηνιαία βάση από τον Απρίλιο, έχει σταματήσει η καταβολή αυτών των 40.000 ευρώ και ούτε 35.000 ευρώ το μήνα. Δεν καταβάλλονται. Επίσης, είναι διάφορες άλλες πηγές εσόδων, όπως είναι αποτέλη διαφήμισης ή αποτέλεια κίνησης περιουσίας, και αυτά δεν έχουν καταβληθεί καθόλου. Και βέβαια υπάρχει και μια μεγάλη πηγή εσόδων, η οποία είναι μηδενική στην καταβολή της μέχρι σήμερα. Μιλάμε για τα λεγόμενα παρακρατηθέντα, ποσά τα οποία κάθε χρόνο αποδίδονται στους Δήμους σε σχέση με οφειλές που είχε το κράτος στους Δήμους, για να δείτε και τη συνέπεια του κράτους ποια είναι, όπου στην περίπτωση αυτή για το Δήμο Πλατανιά είναι περίπου στο μισό εκατομμύριο. Και αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σέντς. Στους φόρους που δεν έχουν αποδοθεί στην αυτοδιοίκηση περιλαμβάνονται ακόμη ο φόρος ζήθου και το τέλος διαφήμισης, που μαζί με το ΤΑΠ ανέρχονται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε ένα τέλος ζήθου, όπως λεγότανε, το οποίο κάθε χρόνο μοιραζόταν σε όλους τους Δήμους, είναι από τη φορολογία που μπαίνει στην πύρα, να το πω έτσι απλά. Το αλλάξανε το όνομα, από τέλος ζήθου το ονομάσανε φόρο ζήθου, και πλέον το έσοδο αυτό δεν το παίρνουν οι Δήμοι να το αναδιανέμονται μεταξύ τους, αλλά πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών και στα ελληνικά έσοδα κατά αναλογία στην πληρωμή χρεών. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η παράνομη παρακράτηση νομοθετημένων εσόδων, θα πληγεί άμεσα η προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες. Τραγική κατάσταση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, περιγράφει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο για κατάσταση εκτός ελέγχου και για νοσοκομεία που λειτουργούν σε συνθήκες blackout. Οι συνολικές οφειλές του ελληνικού κράτους απέναντι στους προμηθευτές της δημόσιας υγείας ξεπερνούν τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, με την κατάσταση να βρίσκεται πραγματικά στο απροχώρητο. Τραγική και επικίνδυνη είναι η σημερινή κατάσταση στον τομέα της υγείας, εκτιμά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, κάνοντας λόγο σε ανακοίνωσή της για κατάσταση εκτός ελέγχου και για νοσοκομεία που λειτουργούν σε συνθήκες blackout, με τα ταμεία τους άδεια και τις οφειλές προς τους προμηθευτές να ξεπερνούν το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συνεχιζόμενη απαξίωση στον τομέα της υγείας δυστυχώς έχει φέρει τα νοσοκομεία αλλά και τους εργαζόμενους σε τριτοκοσμικές καταστάσεις. Όχι απλώς έχουμε φτάσει στα όρια μας, όχι έχουμε βαρεθεί να τα λέμε. Με απλά λόγια, δεν μπορεί τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή να δουλεύουν χωρίς προσωπικό από το 2009, να δουλεύουν οι εργαζόμενοι χωρίς προσλήψεις από μόνιμο προσωπικό από το 2009. Από πέρυσι τα νοσοκομεία είχαν δεχτεί γύρω στο 1 δισεκατομμύριο 500 εκατομμύρια. Φέτος μόνο 450 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Οι επιπτώσεις της παρεχόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ είναι εμφανείς. Κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Τα νοσοκομεία δεν διαθέτουν υγειονομικό υλικό, φάρμακα, υλικά διατροφής και άλλα είδη απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία τους. Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί στο τρίτο μνημόνιο αναθεωρούνται οι στόχοι του τρέχοντος προϋπολογισμού και δεν αναμένεται φέτος η κρατική χρηματοδότηση να υπερβεί το 50% της προβλεπόμενης ετήσιας. Αδιαστήματα έχουμε συρρήγγες, δεν έχουμε λογαριασμούς. Έχουμε σωληνάρια για εξετάσεις αίματος. Είναι ανάλογο του προμηθευτή, αν έχει πάρει τα χρήματά του, αν έχει πάρει έναντι κάποιο ποσό. Οξυγόνα. Δεν έχουμε απορριπαντικά πολλές φορές για τα πλυντήρια. Μιλάμε για πράγματα απλά καθημερινά, αλλά λειτουργικά. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, συνεχίζοντας στην καταγραφή των προβλημάτων, επισημαίνει ότι ο ΕΟΠΗ υποχρηματοδοτείται και προβλέπεται περαιτέρω μείωση των καλύψεών του. Το πρόβλημα έλλειψης προσωπικού εντείνεται, με το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται σήμερα στα δημόσια νοσοκομεία να είναι κάτω των 50.000 ατόμων, όταν πριν το μνημόνιο ήταν 67.000 άνθρωποι, ενώ 3.000 αποχώρησαν μόνο φέτος. Αν φανταστείτε ότι έχουν φύγει ήδη 140 και υπήρχαν ήδη 230 κοινές οργανικές θέσεις το 2009, φανταστείτε πώς δουλεύουμε. Όταν λοιπόν υπάρχει μία νοσηλεύτρια και καταπατούνται όλα τα εργασιακά δικαιώματα στο θέμα ότι δεν παίρνουμε ρεπό, άδειες κτλ., αλλά πώς μία διοίκηση, μία διεύθυνση ή ένα υπουργείο, έτσι, έχει εμπιστοσύνη σε ένα άτομο να κρατάει 40 ασθενείς κάθε βράδυ. Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι τα τρία μνημόνια προβλέπουν τη διάλυση του ΕΣΥ και όχι την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χρηματοδότησης και της στελέχωσης. Επιβάλλουν μετακύληση του κόστους στους πολίτες, καταργήση νοσοκομειακών μονάδων, κλινών, κλινικών και οργανικών θέσεων μέσω της έκδοσης νέων οργανισμών, περαιτέρω ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών και ελαστικοποίηση εργασιακών σχέσεων. Άδειες εξακολουθούν να μένουν οι καρέκλες των δύο μεγαλύτερων ασφαλιστικών ταμείων της χώρας, του ΙΚΑ και του ΑΕ.
λόγω των καθυστερήσεων αυτών έχουν προκληθεί πολλά προβλήματα στην πραγματική αγορά. Άδειες εξακολουθούν να μένουν οι καρέκλες των διοικητών των δύο μεγαλύτερων ασφαλιστικών ταμείων της χώρας, του ΙΚΑ και του ΟΑΕ. Ο Γιάννης Θεωνάς, που ήταν επικεφαλής στο ΙΚΑ, αντικαθιστώντας τον Ροβέρτο Σπυρόπουλο, παραιτήθηκε στις 28 Αυγούστου από τη θέση την οποία κατέλαβε στις 9 Ιουνίου για να συμμετάσχει στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου και δεν έχει ακόμα αντικατασταθεί. Παράλληλα, ο Τάσος Πετρόπουλος, που ήταν επικεφαλής στον ΟΑΕ, αντικαθιστώντας την Γεωργία Κωτίδου από τις 16 Μαρτίου, παραιτήθηκε από τη θέση του στις 22 Σεπτεμβρίου για να καταλάβει τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και επίσης δεν έχει αντικατασταθεί. Με άλλα λόγια, τόσο ο ΟΑΕ όσο κυρίως το ΙΚΑ άργησαν σχετικά να αποκτήσουν νέα διοίκηση, μιας και χρειάστηκαν να περάσουν έως 4 μήνες από την πρώτη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και μόλις απέκτησαν, την έχασαν. Στις δύσκολες διαπραγματεύσεις τώρα που γίνονται τώρα και για την ενοποίηση των ταμείων, δυστυχώς τα δύο μεγαλύτερα ταμεία της χώρας μας βρίσκονται ακέφαλα. 1,9 εκατομμύρια εποφελούμενοι του ΙΚΑ, ασφαλισμένοι και συνταξίουχοι. Και 1.100.000 του ΟΑΕ, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχουν τους ηγέτες τους, τους διοικητές τους για να προχωρήσουν τα ταμεία στις δύσκολες αυτές οι μέρες που περνάνε οι ασφαλισμένοι. Το κενό εξουσίας στο ΙΚΑ και τον ΟΑΕ έγινε πιο ορατό κατά την πρώτη αναγνωριστική συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρούγκαλος με τους διοικητές όλων των ασφαλιστικών ταμείων την περασμένη Τρίτη με θέμα τις επερχόμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό. Έτσι, η κυβέρνηση προχωρά στην πιο κρίσιμη διαπραγμάτευση για το ασφαλιστικό, η οποία θα πρέπει να καταλήξει τέλη Οκτωβρίου του 2015 στην θέσπιση μεγάλων αλλαγών με ακέφαλα τα ταμεία στα οποία είναι συνολικά ασφαλισμένοι 4 εκατομμύρια πολίτες. Πρέπει φυσικά να τονίσουμε σε αυτό ότι το πράγμα που το οποίο εμείς οι επαγγελματίες το λέγαμε καιρό και το παραδέχονται τώρα και τα στελέχη του ΟΑΕ, ότι πλέον είναι ανεφάρμοστη η απόδοση εισφορών ανάλογα με το πραγματικό εισόδημα που ζητάει η Τρόικα και το Μνημόνιο. Πάντως, μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές, τις οποίες προβλέπει το Μνημόνιο για το ασφαλιστικό, είναι πως μέχρι το Δεκέμβριο η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης σε μία ενιαία οντότητα. Παράλληλα, θα προβεί σε κατάργηση όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο διοικητικό συμβούλιο και ομάδα διαχείρισης χρησιμοποιώντας την υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και για την ανάδειξη εκπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης θα πραγματοποιηθούν στον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων όπως και στην υπόλοιπη Κρήτη. Η εκλογική διαδικασία θα γίνει στο κτίριο του Επιμελητηρίου Χανίων τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, θα γεμίσουν τις επόμενες ημέρες οι τσάντες των μαθητών που ήταν άδειες, καθώς ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η δράση συλλογής σχολικών ειδών που πραγματοποίησε για τρίτη χρονιά ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων από κοινού με την Ένωση Γονέων και το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 550 περίπου μαθητές της πόλης των Χανίων θα δουν φέτος τις σχολικές τους τσάντες να γεμίζουν, καθώς συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα είδη μέσα από την πρωτοβουλία που υλοποιούν από κοινού στα Χανιά ο Εμπορικός Σύλλογος, η Ένωση Γονέων και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τίτλο «Γεμίζουμε τις άδειες σχολικές τσάντες». Έτσι, τα παιδιά που έχουν ανάγκη θα προμηθευτούν τα σχολικά τους είδη και θα πορευτούν με αισιοδοξία και χαμόγελο τη νέα σχολική χρονιά. Ολοκληρώσαμε για τρίτη συνεχή χρονιά τη δράση «Γεμίζουμε τις άδειες σχολικές τσάντες». Μια δράση που σκοπό έχει να συμβάλλει στα παιδιά εκείνα που έχουν μειωμένα εισοδήματα και δεν μπορούν να έχουν τα απαραίτητα για να παρακολουθήσουν τη σχολική χρονιά. Ευτυχώς και φέτος οι Χανιώτες ανταποκρίθηκαν και μάλιστα περισσότερο από ποτέ και η συλλογή των ειδών είναι πολύ μεγάλη και πιστεύουμε ότι θα βοηθηθούν ακόμα περισσότερα παιδιά σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Πραγματικά σε τέτοιες δύσκολες στιγμές είναι τουλάχιστον αισιόδοξο να βλέπεις ότι υπήρχε μια μεγάλη ανταπόκριση τόσο από τα βιβλιοπωλεία όσο και από τους Χανιώτες, στο να φέρουν πράγματα για τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Θα λέγαμε κατά προσέγγιση ότι θα ωφεληθούν γύρω στα 25 με 30 σχολεία, τις πρωτοβάθμιες πάντα δημοτικά, και θα λέγαμε πιθανόν γύρω στους 500 με 550 μαθητές. Σχολικές τσάντες, τετράδια, μολύβια, γόμες, μαρκαδόροι, κυρομπογιές, κασετίνες, στυλό, μπλοκ ιχνογραφίας και φύλλα Α4 είναι μερικά από τα είδη που προσέφεραν οι Χανιώτες, δείχνοντας για μία ακόμη φορά έμπρακτα την αγάπη τους και την αλληλεγγύη τους προς τον συνάνθρωπο. Στο μεταξύ, στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων. Με τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με ειδικές ανάγκες συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Στη διάρκεια της συνάντησής τους, οι δύο πλευρές
αποφάσισαν να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή ενός πρωτοκόλου συνεργασίας με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση προγραμμάτων, κυρίως ευρωπαϊκών, και δράσεων τα οποία θα βοηθήσουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με τον πρόεδρο και μέλη της διοίκησης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες συναντήθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Μεταξύ τους υπήρξε μια εκτενή συνεργασία πάνω σε ένα προσχέδιο πρωτοκόλου συνεργασίας που παρουσιάστηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία με στόχο να υπάρξει κοινή δράση για ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, αλλά και μια σειρά δράσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρωτόκολλο είναι αυτό που σας είπα, είναι η πλαισιοποίηση της συνεργασίας που στηρίζεται από τη μια μεριά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας, από την άλλη μεριά στους εθνικούς πόρους που διοχετεύονται στην περιφέρεια, αλλά κυρίως, για να μην πω αποκλειστικά, θα πω κυρίως, στην αδύρυτη ανάγκη που υπάρχει να υπάρξει συντονισμός και συνέργεια πολιτικών, έτσι ώστε οι πόροι που διατίθενται, είτε είναι από το περιφερειακό πρόγραμμα, είτε είναι από τους εθνικούς πόρους κλπ., οι λίγοι πόροι, μπορεί να γίνονται και λιγότεροι στο μέλλον, ξέρω ότι ο Περιφερειάρχης θα κάνει μεγάλη προσπάθεια να είναι περισσότεροι, αλλά η ζωή και η κατάσταση που βλέπουμε είναι πολύ σκληρή, να δίνουν αποτέλεσμα. Ο Περιφερειάρχης επεσήμανε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει γίνει η υπογραφή του πρωτοκόλου συνεργασίας και τόνισε ότι αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει η συνέργεια μεταξύ των φορέων και της περιφέρειας για να υπάρξουν προσθετικά ωφέλη τόσο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες όσο και για ολόκληρη την κοινωνία. Η περιφέρειά μας έχει αποδείξει διαχρονικά ότι στέκεται δίπλα σε αυτά τα προβλήματα και παρά τις δυσκολίες των καιρών μπορούμε και βρίσκουμε λύσεις. Υπάρχει η πρόταση για ένα πρωτόκολλο συνεργασίας. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες μέχρι μέσα στο μήνα θα έχει υπογραφεί αυτό το πρωτόκολλο αφού το δουν οι υπηρεσίες μας και παράλληλα θα κάνουμε και μια ημερίδα εδώ στο Ηράκλειο για να ενημερώσουμε όλους τους φορείς πάνω στις νέες προοπτικές που φέρνουν τα νέα προγράμματα, αλλά πάντα ο στόχος, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι η συνεργασία και είναι η συνέργεια, ο συντονισμός. Δείτε σε λίγο. Θερίζουν τα τροχεία στην Κρήτη. Τι λένε οι φορείς του νησιού για την αλματώδη αύξηση που παρατηρείται μέσα στο 2015. Σε συμβολική διαμαρτυρία προχώρησαν το πρωί φοιτητές στα Χανιά, μπλοκάροντας λεωφορεία της πόλης στην αφετηρία τους. Η αιτία της διαμαρτυρίας είναι η υπέρογγη αύξηση της τιμής της μηνιαίας κάρτας εισιτηρίου για τα λεωφορεία της πόλης, αύξηση όπως αναφέρουν της τάξεως του 92%. Προτεραιότητα της διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί φοιτητική μέριμνα, καθώς φέτος η Σύγκλιτος μετά από εισήγηση της Πριτανίας έθεσε ως βασικό στόχο την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με τη φοιτητική μέριμνα και την πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο, καθώς δεν έχει λάβει ακόμα την πρώτη δόση επιχορήγησης του προϋπολογισμού λειτουργικών δαπανών του 2015. Θα ζητήσουμε από τον Υπουργό Παιδείας έκτακτη επιχορήγηση για τη φοιτητική μέριμνα, να καλύπτει όχι μόνο τις μεταφορές, αλλά και το θέμα της σύντησης και της στέγασης. Και αυτό θα γίνει με επιστολή που θα στείλουμε στον Υπουργό και με συνάντηση που θα ετηθούμε ειδικά για το θέμα αυτό την επόμενη εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, σε παράσταση διαμαρτυρίας για τη ραγδαία αύξηση στην τιμή της φοιτητικής κάρτας στο ΚΝΕΤ, προχώρησαν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης το πρωί. Όπως οι ίδιοι φοιτητές επισημαίνουν, η συνολική αύξηση των τελευταίων χρόνων εν μέσω οικονομικής κρίσης αγγίζει το 92% με αποτέλεσμα να μπαίνει φρένο στις σπουδές τους. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να σταματήσουμε να σπουδάζουμε. Όχι απλά ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε την αύξηση της κάρτας, μας βάζει φρένο στις σπουδές μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η κάρτα, η αύξηση αυτή τη στιγμή τι σημαίνει πολύ απλά, 300 ευρώ το χρόνο. 300 ευρώ το χρόνο είναι ένα νίκη παραπάνω αυτή τη στιγμή στους γονείς μας και σε εμάς που η πλειοψηφία των φοιτητών στο Πολυτεχνείο μετά από έρευνα που έγινε αυτή τη στιγμή δουλεύουν. Οι φοιτητές ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να αποσύρουν άμεσα την αύξηση και να επανέλθει η τιμή της κάρτας στα περσινά δεδομένα, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και σε περαιτέρω κινητοποιήσεις. Εμείς ήρθαμε εδώ για να κάνουμε μια απλή ένδειξη διαμαρτυρίας ως πρώτο βήμα. Να φύγει ένα λεωφορείο χωρίς χρέωση για τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη.
και δεν μπορούν να ανέβουν αυτή τη στιγμή στα εργαστήριά τους, στα μαθήματά τους, στη σχολή τους τέλος πάντων, για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Από την πλευρά του, πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Βασίλης Διγαλάκης επεσήμανε ότι η ραγδαία αύξηση των φοιτητών στο ίδρυμα σε συνδυασμό με την αύξηση του ΦΠΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς από 13-23% ήταν οι λόγοι άρνησης της διοίκησης του ΚΤΕΛ στη σύναψη νέας σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών. Με βάση αυτά, η διοίκηση του ΚΤΕΛ ήταν αρνητική στο να συνάψει σύμβαση με τους ίδιους όρους, δηλαδή με βάση τα χρήματα που έχει στη διάθεση το Ίδρυμα, και ζητούσε να γίνονται τα δρομολόγια με βάση τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Υπήρξε μια διαπραγμάτευση με το ΚΤΕΛ της διοίκησης του Ιδρύματος, έτσι ώστε η κάρτα να είναι για τους οικονομικά στενέστερους φοιτητές στα 18 ευρώ, δηλαδή αν συμπεριλάβουμε και την αύξηση του ΦΠΑ λόγω μνημονίου, ουσιαστικά έχουμε μια αύξηση από τα 15 στα 18 ευρώ για τους οικονομικά στενέστερους και στα 25 ευρώ για τους υπολείπους. Σημειώνω εδώ ότι οι οικονομικά στενέστεροι είναι αυτοί που δικαιούνται με βάση τον νόμο δωρεάν σίτησης. Αύξηση των νεκρών από τα τροχαία στην Κρήτη το πρώτο εξάμηνο του 2015 έχει προκαλέσει τον προβληματισμό των αρμόδιων αρχών. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, τα άτομα που έχουν χάσει τις ζωές τους είναι πολύ περισσότερα, ενώ ο προβληματισμός αυτός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος από τους αυξητικούς ρυθμούς που καταγράφουν τα τροχαία και στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς που διανύουμε. Στο μεταξύ, χθες μια τουρίστρια έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα στο Σελινάρι, ενώ ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μοτοσικλέτα του στο Βροντίσι Ηρακλείου. Μία γυναίκα νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο χθεσινός απολογισμός από δύο τροχαία δυστυχήματα. Το πρώτο σημειώθηκε στο ύψος του Σελιναρίου στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, ενώ το δεύτερο με ένα δικυκλιστή σημειώθηκε κοντά στο Βροντίσι, όταν ο δικυκλιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής που οδηγούσε με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Δυστυχώς η χρονιά δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο για τα τροχαία δυστυχήματα, αφού από την αρχή του χρόνου έχουμε φτάσει πλέον τους 55 νεκρούς, όταν πέρυσι όλη τη χρονιά είχαμε μόλις 56. Η κατάσταση στο νησί μας εξελίσσεται φέτος τραγικά. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι πέρυσι όλο το χρόνο είχαμε 56 νεκρούς στο νησί μας και φέτος με τη χθεσινή άτυχη στο Σελινάρι έχουμε ήδη 55 νεκρούς, αντιλαμβάνεται κανένας πού βρισκόμαστε και πόσο δύσκολα εξελίσσεται η χρονιά. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι, πρέπει να μας προβληματίσει και εν ώψη των βροχών που θα ακολουθήσουν και της χειμερινής περίοδου που έχουμε αύξηση δυστυχώς των τροχαίων συμβάντων, θέλω να επισημάνω ότι έχουμε ήδη 10 νεκρούς στο βόρειο δικό άξονα έναντι 11 νεκρών που είχαμε πέρυσι ολόκληρη τη χρονιά. Αυτό που λείπει, σύμφωνα με τον κύριο Λιονάκη, από τους κρητικούς οδηγούς είναι η προσαρμοστικότητά τους. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το χθεσινό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα, ενώ το οδόστρωμα ήταν υγρό λόγω της βροχής και υπήρχε υπερβολική ταχύτητα από τα οχήματα. Όπως λέει, πρέπει όταν μπαίνουμε στα αυτοκίνητα, ο μόνος μας στόχος είναι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και για να φτάσουμε, θα πρέπει να οδηγούμε με εξαιρετική σύνεση και προσοχή. Θα πρέπει να φοράμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας. Κράνος οι μοτοσυκλετιστές να κάθονται τα παιδιά στο ειδικό για αυτά καθισματάκι. Και αν ξεκινήσουμε από εδώ και στη διαδρομή μας δούμε ότι αρχίζει να βρέχει, για παράδειγμα, να ελαττώσουμε, να προσαρμόσουμε την ταχύτητά μας. Γιατί φοβάμαι ότι ο κύριος παράγοντας είναι η έλλειψη προσαρμοστικότητας στις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά, καθώς και η επιθετική οδήγηση στην οποία αρεσκόμαστε σαν κριτικοί. Και αν βέβαια σε αυτό προσθέσει κανένας και την κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα, νομίζω ότι έχει ένα πολύ άσχημο μείγμα και έχει μια απάντηση γιατί η Κρήτη πρωτοπορεί στα τροχαία. Μετά από 3 χρόνια που παρέμενε κλειστό ελαιομνημονίων, το τμήμα δοκίμωνα στη Φυλάκων Ρεθύμνου ανοίγει ξανά τις πύλες του. Την εκπαιδευτική χρονιά 2015-2016 θα φοιτήσουν σε αυτό 80 νεοεισαχθέντες, οι οποίοι πάντως στο κομμάτι της βασικής τους εκπαίδευσης θα το περάσουν στη σχολή της Κομωτινής.
Μετά από 3 ολόκληρα χρόνια και μετά την εξαγγελία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Δημήτρη Αναγνωστάκη κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κρήτη το καλοκαίρι, το Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Ρεθύμνου ανοίγει τις πύλες του για να δεχθεί νέους σπουδαστές. Από το Σεπτέμβρη θα λειτουργήσει ξανά η Σχολή Δοκίμων Αστιφυλάκων στο Ρέθυμνο, κάτι που νομίζω θα μας δώσει τη δυνατότητα να παράξουμε στελέχη που τόσο πολύ ανάγκη τα έχει και η ελληνική αστυνομία και η ελληνική κοινωνία. Εκτός από το Ρέθυμνο, θα επαναλειτουργήσουν 2 ακόμα σχολές, σε Κομωτινή και Δημότυχο. Στο τμήμα δοκίμων του Ρεθύμνου έχει ήδη αποσπαστεί το αστυνομικό προσωπικό που απαιτείται για τη λειτουργία του, ενώ διοικητής τοποθετήθηκε ο αστυνομικός υποδιευθυντής Αδάμ Παραδυσανός. Την εκπαιδευτική χρονιά 2015-2016 θα φοιτήσουν στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου 80 νεοεισαχθέντες, οι οποίοι πάντως το κομμάτι της βασικής εκπαίδευσης θα το περάσουν στη σχολή της Κομωτινής. Και αυτό γιατί λόγω της τριετούς αναστολής λειτουργίας της σχολής στο Ρέθυμνο απαιτούνται να γίνουν διάφορες εργασίες συντήρησης στο κτίριο, οι οποίες και βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι νέοι δόκιμοι αναμένονται να καταταχθούν στη σχολή του Ρεθύμνου μετά το τέλος της βασικής εκπαίδευσης, δηλαδή γύρω στις 20 Νοεμβρίου. Σημαντικά βήματα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των νεοπλασματικών νοσημάτων έχει κάνει η επιστημονική κοινότητα, με συγχωρείτε, τα τελευταία χρόνια, κατορθώνοντας να καταστήσει τον καρκίνο χρόνια ασθένεια. Αυτό επισημάνθηκε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του διήμερου επιστημονικού συνεδρίου που ξεκίνησε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Το συνέδριο με θέμα «Διεπιστημονική εκπαίδευση για την θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων» θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ. Οι παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήματος και οι νεοπλασματικές ασθένειες είναι οι κύριες αιτίες θανάτου για γυναίκες και άνδρες άνω των 65 ετών, σύμφωνα με στοιχεία ερευνών. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, η κύρια αιτία θανάτου για τους άνω των 65 ετών είναι ο καρκίνος, ενώ δεύτερη αιτία έρχονται οι καρδιακές παθήσεις. Οι παραπάνω επισημάνθησης έγιναν στο πλαίσιο του διήμερου επιστημονικού συνεδρίου με θέμα «Διεπιστημονική εκπαίδευση για τη θεραπεία των νεοπλασματικών νοσημάτων», που ξεκίνησε την Παρασκευή στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Παγκόσμια τα νεοπλασματικά νοσήματα έχουν αυξηθεί γιατί έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής. Όσο αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής, τόσο αυξάνονται αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα, στην Αφρική πριν αρκετά χρόνια, όταν ο μέσος όρος ζωής ήταν τα 45, ήταν πολύ λίγα τα νεοπλασματικά νοσήματα. Όσο αυξάνεται όμως και εκεί, φαίνεται ότι παγκόσμια αυξάνεται το ποσοστό. Θα έλεγα ότι θα γίνει σιγά σιγά και μάλλον τίνει προς τα εκεί να ξεπεράσει σε ποσοστό τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, να γίνει πρώτη αιτία θανάτου. Σιγά-σιγά. Σωτήρια μπορεί να αποβεί έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη των νεοπλασματικών νοσημάτων όπως ο καρκίνος του πνεύμονα και του μαστού. Ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Ιωάννης Βαρθαλίτης, η επιστήμη έχει καταφέρει πλέον μέσα από τη συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων να καταστήσει τα νεοπλασματικά νοσήματα χρόνια. Οι νεοπλασματικά νοσήματα ευτυχώς για την εποχή μας έχουν καταφέρει να γίνουν χρόνια νοσήματα. Δηλαδή, επιτρέπει στους ανθρώπους μας, στους ασθενείς μας να ζουν για πολύ χρόνο και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό όμως για να μπορέσει να επιτευχθεί χρειάζεται τη συνεργασία πάρα πολλών ιατρικών ειδικοτήτων. Οι ειδικότητες αυτές πρέπει να συνεργάζονται έγκαιρα όταν πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα καρδιολογικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα νεφρολογικό για να μπορέσουν να είναι επιτυχείς όσον αφορά την καλή επιβίωση του ασθενούς. Κυρίως αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι δεν μπορεί πια μια ειδικότητα μόνο να αντιμετωπίσει τον ογκολογικό άρρωστο, τον άρρωστο με νεοπλασματικό νόσημα. Χρειάζεται η απόλυτη συνεργασία ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το συνέδριο ολοκληρώνεται αύριο, ενώ άλλα θέματα που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου είναι μεταξύ άλλων η επίδραση της ετερογένειας των όγκων για την επιλογή της θεραπείας στον καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, η ανάπτυξη νέων φαρμάκων, αλλά και ο μεταστατικός καρκίνος νεφρού. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την 6η κατά σειρά διοργάνωση του αγώνα Υπερκοπέλη και Υπερκοπελάκη. Η επιτυχημένη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή με σκοπό και πάλι την ενίσχυση του Συλλόγου Ορίζοντας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος πλέον για το γνωστό Υπερκοπέλη. Το ερασιτεχνικού χαρακτήρα τρίαθλο θα διεξαχθεί για 6η συνεχόμενη χρονιά από το Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης Ορίζοντας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κολυμπήσουν, να κάνουν ποδηλασία και να τρέξουν, αλλά κυρίως να εκφράσουν το δικό τους μήνυμα για τον αγώνα για τη ζωή. Η αθλητική παρέα του Ορίζοντα έχει γίνει μια παρέα πάρα πολύ μεγάλη. Όλοι οι Χανιώτες είμαστε μια παρέα και αγωνιζόμαστε για ένα σκοπό. Ένα σκοπό ο οποίος έχει όνομα και λέγεται αλληλεγγύη.
Εμείς σαν Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χανιώτες, όλους τους εθελοντές, αυτοί που προσφέρουν πάρα πολλές ώρες από την προσωπική τους ζωή για να δώσουν χαρά, αλληλεγγύη σε μερικούς ανθρώπους που δίνουν αγώνα για τη ζωή τους. Τα παιδιά από τον πρώτο αγώνα το Πυρκοπέλι έδωσαν αγώνα για ζωή. Έδωσαν αυτό το στίγμα και αυτό το στίγμα συνεχίζουν. Εμείς καλούμε όλους τους χανιώτες να συμμετέχουν για να περάσουμε και καλά. Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της αθλητικής παρέας του Ορίζοντα είναι συγκινητική και το ενδιαφέρον μεγάλο όχι μόνο από όσους λαμβάνουν μέρος στην εκδήλωση, αλλά και από το κοινό που απλά θέλει να στηρίξει το έργο του Ορίζοντα. Όποιος θέλει να λάβει μέρος μπορεί να δηλώσει τη συμμετοχή του και να παραλαμβάνει τον εξοπλισμό του από το ΚΑΜ το Σάββατο από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα. Οι συμμετοχές πάνε πάρα πολύ καλά όπως κάθε χρόνο και αυτό είναι το σημαντικό για το Υπερκοπέλι. Το ότι παρότι είναι ένας αγώνας τριάθλου, καταφέρει να συγκεντρώνει πολύ κόσμο. Γιατί αυτός είναι και ο χαρακτήρας του βέβαια. Ότι είναι ερασιτεχνικό, έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα. Δεν έχει κατατακτήριες θέσεις, ούτε χρονομέτρηση, επίσημη χρονομέτρηση. Σκοπός είναι η συμμετοχή. Άλλωστε και το Υπερκοπέλι είναι στα πλαίσια και του Σανταράν, καθώς η ίδια η ομάδα το διοργανώνουμε. Είναι οι δράσεις που λέμε εμείς συμμετοχική αλληλεγγύη. Δηλαδή να βοηθήσουμε τον Ορίζοντα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση το Υπερκοπέλι βεβαίως, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, ότι όλα τα έσοδα, όχι μέρος, όλα τα έσοδα της διοργάνωσης πηγαίνουν για τον Ορίζοντα. Σκοπός όμως είναι να μην δίνουμε χρήματα από τον καναπέ μας. Σκοπός να συμμετέχουμε σε μια γιορτή αθλητισμού όπως είναι το Υπερκοπέλι, είτε το Υπερκοπελάκι, είτε οι σούπερ ήρωες που ακολουθούν μετά από όλους τους αγώνες και να νιώσουμε, να ξέρουμε ότι τα χρήματα αυτά, περνώντας εμείς καλά, πήγανε και για καλό σκοπό. Το ερασιτεχνικού χαρακτήρα τρίαθλο, στο οποίο πέρυσι συμμετείχαν συνολικά πάνω από 250 άτομα, διοργανώνεται με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κόσμου, ενώ όλα τα έσοδα διατίθενται για την ενίσχυση και στήριξη του Συλλόγου Ορίζοντας, που βοηθάει παιδιά και ενήλικες που πάσχουν από καρκίνο. Πέρυσι είχε συγκεντρωθεί το ποσό των 4.900 ευρώ. Ο Δήμος συνολικά στηρίζει με την αρρωγή του δράσεις, οι οποίες προωθούν την ιδέα του εθελοντισμού και ευαισθητοποιούν σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Έτσι και το Γραφείο Αθλητισμού στηρίζει τη συγκεκριμένη δράση, το Υπερκοπέλι, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός στην πόλη των Χανίων, καθώς πραγματοποιείται για έκτη συνεχή χρονιά και προωθεί εκτός από την ιδέα της Ευγενούς Άμυλας τόσο τον εθελοντισμό όσο και την ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ένα κάλεσμα κάνω προς τους χανιώτες να συμμετέχουν όλοι, καθώς είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν έχει χρονομέτρηση, δηλαδή δεν υπάρχει νικητής και ηττημένος. Συμμετέχουμε για ένα κοινό σκοπό, ο οποίος είναι η ενίσχυση οικονομικά του Συλλόγου Ορίζοντας, ενός συλλόγου ο οποίος βοηθάει συμπολίτες μας. Για δεύτερη χρονιά φέτος διοργανώνεται και το Υπερκοπελάκι, ένας μίνι αγώνας τριάθλου για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών που θα ξεκινήσει σε 9 το πρωί. Αμέσως μετά τον τερματισμό θα υπάρχουν διάφορα δρόμενα στην παραλία και για σούπερ ήρωες. Η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και μας δίνει την αφορμή να μην ξεχάσουμε τους ανθρώπους που μας έφεραν στον κόσμο. Την 5η το απόγευμα, στο Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων, οργανώθηκε μια ζεστή εκδήλωση, στην οποία οι τρόφιμοι του Ιδρύματος είχαν την ευκαιρία να περάσουν λίγες ώρες χαράς μακριά από την συνηθισμένη καθημερινότητα. Την ευκαιρία να ξεφύγουν για λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και να διασκεδάσουν είχαν οι φιλοξενούμενοι του Δημοτικού Γυροκομείου σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εντός του Ιδρύματος στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας για την τρίτη ηλικία. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Γυροκομείου, Γιώργος Κουκλάκης, τόνισε το πόσο σημαντικό είναι οι ηλικιωμένοι να ξεφεύγουν από την καθημερινότητά τους και να αισθάνονται την παρουσία νέων ανθρώπων δίπλα τους, ενώ ευχαρίστησε τη χανιώτικη κοινωνία για τη στήριξή της. Η πρόταση που δηλώσει που είχα κάνει όταν ο κύριος Δήμαρχος μου είχε επιλέξει σαν πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είχα πει ότι θα προσπαθήσω ανάμεσα στα άλλα να ανοίξω το Δημοτικό Γυροκομείο κοντά στην κοινωνία. Και πάνω σε αυτό πιστεύω ότι είναι και αυτές οι εκδηλώσεις. Βέβαια, η σημερινή εκδήλωση κάθε χρόνο γίνεται στο Δημοτικό Γυροκομείο. Φέτος όμως εμείς κάναμε διήμερες εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η φιλόλογος Βίκη Κόλλια σε ομιλία της εστίασε στο σεβασμό που έχουν κερδίσει οι ηλικιωμένοι με την καθημερινή προσφορά τους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι το στήριγμά μας από όλες τις πλευρές και συναισθηματικά και κοινωνικά και πολλές φορές γιατί να το κρύψουμε και οικονομικά για πολλές οικογένειες που έχουν θέμα σοβαρό ανεργίας, γονείς και παιδιά. Είναι οι άνθρωποι που νομίζω για πολλά χρόνια όσα τους δίνει ο Θεός θα στηρίζουν, θα κρατάνε σε ακμαία και κρατεή κατάσταση την ελληνική κοινωνία. Κατά τη διάρκεια της μουσικής εκδήλωσης, η μεικτή χοροδία και η ορχήστρα του Ιερού Ναού Ευαγγελίστρες Χαλέπας υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Περάκη ερμήνευσε γνωστές επιτυχίες του ελληνικού ρεπερτορίου.
Σήμερα είχαμε την κεντρική ομιλία με την κυρία Βίκη Κόλια, μια ομιλία τεκμηριωμένη, μια ομιλία που άγγιξε την τρίτη ηλικία. Και μετά βλέπετε αυτή τη χοροδία του παλιού καλού φίλου από τα παλιά του κύριου Γιάννη του Περάκη, Χαλεπιανός, Χανιώτης, μαζί με τις κυρίες όλες από την περιοχή εδώ της Χαλέπας, προσφέρουν στους τροφίμους, στους φιλοξενούμενους κάποια χαρά που το έχουν ανάγκη και θέλω να ευχαριστήσω επίσης και όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες, όπως χθες βράδυ τους γονείς, τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που ήρθαν για να απολαύσουμε μαζί, για να γιορτάσουμε μαζί εμείς οι διοίκηση, οι εργαζόμενοι, οι φιλοξενούμενοι του Ιδρύματος στον θεσμό της τρίτης ηλικίας. Μία υπέροχη μουσική παράσταση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν χθες στο ένατο δημοτικό σχολείο στα Χανιά. Το δημοφιλές συγκρότημα Vamos Ensemble έδωσε μία αξέχαστη συναυλία με πνευστά, κρουστά, έγχορδα, όργανα και πιάνο. Ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με συγκίνηση και φαντασία από το συγκρότημα Vamos Ensemble είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι Χανιώτες. Το δημοφιλές μουσικό σύνολο βρέθηκε στο ένατο δημοτικό σχολείο και ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια από τους Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Τσιτσάνη και Βαμβακάρη μέχρι τους Beatles, Σωστάκοβιτς και Κέρτ Βέιλ. Απολαύσαμε μια πραγματικά υπέροχη μουσική βραδιά, ένα μουσικό ταξίδι που μας έκανε να ξεδιπλώσουμε τα φτερά της φαντασίας μας, να ονειρευτούμε, να γεμίσουμε αισιοδοξία, μας έκανε να νιώσουμε πολύ βαθιά ανθρωπιά και όλα αυτά με ένα μοναδικό μουσικό σύνολο, τους Vamos Ensemble. Η μουσική είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Μέσα από αυτή μπορεί κανείς να διδάξει τη γλώσσα, να μιλήσει για τον πολιτισμό, να συνδέσει την ιστορία με τη γεωγραφία, να οδηγήσει στην ανακάλυψη νέων κόσμων. Πάνω απ' όλα όμως, η μουσική συνδέεται με το βίωμα των παιδιών, με τις μνήμες τους, με τα συναισθήματά τους και την προσωπική τους ιστορία. Η όλη αυτή η πρωτοβουλία ήταν του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας και έδωσε με αυτόν τον τρόπο το κέντρο στα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας χώρος εκπαίδευσης φιλοξενεί την τέχνη και πρέπει να έχει σημείο αναφοράς στη τέχνη που μας δίνει το κέντρο του ανθρώπινου εαυτού μας. Και αν μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, τότε μία νότα μπορεί να γίνει πραγματικά χίλιες σκέψεις. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση Κίδων. Όλα τα νέα της επικαιρότητας μπορείτε να τα παρακολουθείτε κάθε στιγμή στο www.kidon.gr. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.